και θα πάμε μέχρι τα Σεπόλια. Εκεί θα δείτε τι έγινε πριν από 2-24 ώρα, ένα βράδυ, κοντά σε μια δομή φιλοξενίας μεταναστών. Εδώ είναι η δομή φιλοξενίας των μεταναστών που σας λέγαμε. Εδώ είμαστε στη δομή. Εδώ αρχίζουν και τσακώνονται μεταξύ τους δύο μικρά σε ηλικία, όπως βλέπετε, παιδιά. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Πρώτα στο μπαλκόνι, στη συνέχεια ωστόσο αυτό συνεχίστηκε και στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Κάτοικοι που περνούσαν από εκεί άρχισαν να τους φωνάζουν, να τους μαλώνουν, να τους λένε να σταματήσουν. Είναι ντροπή. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι πρόκειται και για μια ήσυχη δομή που δεν δημιουργούνται προβλήματα. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων. Πρόκειται για μια πολύ ήσυχη γειτονιά. Παίζετε και λιγάκι. Και πέρα από αυτά τα περιστατικά που ναι υπάρχουν, είναι μια ήσυχη γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί δεν έχουν κάποιο άλλο ζήτημα που να τους απασχολεί. Πήγαινε στον καθρέφτη. Κοίτα τη μάπα όσο κατευθείαν και πες. Με εντυμότητα. Μήπως είμαι μαλάκας. Ωστόσο, το βίντεο αυτό που είδαμε με τις συμπλοκές στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας που στεγάζεται η δομή ήταν η αφορμή για να ξεχυλήσει το ποτήρι και οι κάτοικοι να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και να εισβάλλουν, όπως θα δούμε σε λίγο, μέσα στην πολυκατοικία. Αυτό θα το δείξω. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Ξύλο, ξύλο παντού! Ντου, ντου, παντού, ξύλο! Παίρνει ο πολίτης τον νόμο στα χέρια του. Εδώ λοιπόν θα δούμε τώρα το βίντεο, όπου φαίνεται ότι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονταν και ενδεχομένως κάλεσαν και την αστυνομία, μπουκάρουν μέσα σε αυτή την πολυκατοικία όπου στεγάζεται αυτή η δομή. Καταπληκτικό. Εδώ σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχει αυτοδικία. Πρώτον, γύρνα από το άλλο πλευρό αν έρθουνε να στον σφινώσουνε. Η φασαρία ανάμεσα στα παιδιά έγινε για σήμαντη αφορμή για ένα 10 ευρώ. Δεν το περίμενε κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Εισέβαλε μια ομάδα 20 ατόμων, οι οποίοι πήραν τον νόμο στα χέρια τους, πρόκειται περί αυτοδικίας και αυτό δεν είναι αποδεκτό στο κράτος δικαίου. Α, έχει. Οι άνθρωποι λένε ότι στην περιοχή αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ τακτικά. Δεν ξέρω αν μιλάνε μόνο για αυτή τη δομή και για άλλες, αλλά ότι υπάρχουν φασαρίες και επεισόδια τακτικά. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό ή όχι? Ναι. Κοιτάξτε, όχι. Ακούω. Ναι, Αγγελικούλα μου, ναι. Να μαλώσουν τα παιδιά μεταξύ τους. Συμβαίνει σε όλες τις δομές. Ρε, εδώ θα τρελαθούμε. Ρε, με να βρήκες. Έχουμε αντίστοιχα περιστατικά παιδιά σε άλλες δομές. Έχουμε, ναι, αλλά όχι τόσο. Κοιτάξτε, τώρα αυτό διωγγώθηκε. Με λόγω αυτή την αυτοδικία. Ναι. Καλά κρασιά. Εντάξει. Αυτό να το βίντεο κάτι θα πάει στον εισαγγελέα, κυρία Βούλτεψη. Θα το πάτε στον εισαγγελέα. Βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία. Βρήκα κουκούλεν, βρήκα σακούλεν. Ό,τι και να συμβεί, προφανώς, αυτοδικία δεν επιτρέπεται. Κροσέ! Κροσέ! Uppercut, direct! 1-2, πάμε! Μπαμ! Μπαμ!